Το έθιμο αυτό το φέρανε οι παππούδες μας από τη Μικρά Ασία. Είναι ένα έθιμο, γυρνάμε κάθε καλοκαίρι. Από την Ανατολική Θράκη. Από την Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, γυρνάμε μία Δευτέρα πριν την καθαρά Δευτέρα. Γυρνάμε στο χωριό, ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Πάμε σε σπίτι σε σπίτι, ζητάμε σου μία χρήματα ή αυγά να μας δώσουν, τα οποία τα βάζουμε μετά και όλοι μαζί. Πίνουμε ένα ουζάκι. Και κατεβαίνουν όλοι στην πλατεία το απόγευμα για το όργωμα της πλατείας. Είναι ένα έθιμο που οργώνουμε την πλατεία, σπέρνουμε για να πάει καλά η εισοδιά φέτος το καλοκαίρι. Και για να δούμε τώρα εδώ στην ομάδα, ναι, με τους καλόγερους και τον καλόγερο μπροστά-μπροστά. Τι έχετε μαζί σας, τι έχετε, βλέπουμε μια καμήλα. Μια καμήλα, την παίρνω για... παλιά και γυρνούσα με την καμήλα και ο καλόγερος, ο οποίος κάνει πιο πολύ φασαρία. Και ο καλόγερος αντιπροσωπεύει τη χαμηλή τάξη. Και στο τέλος πάνω στην πλατεία που μαζευόμαστε όλοι, διαλέγουν ένα βασιλιά, ο οποίος κάνει το όργωμα. Και τελευταία, όταν ας πούμε, τα ζώα ματιάζονται, κάνει και το ξεμάτιαμα. Μάλιστα. Το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, το απόγευμα. Ωραία. Να σας πω, η καμήλα τι συμβολίζει? Η καμήλα πιστεύω ότι συμβολίζει ξενιτιά. Από μακριά που ήρθαν, όταν υπάρχει καμήλα, στη μεταφορά, πώς μεταφέρθηκε ο κόσμος, πώς ήρθε εδώ. Είχαμε και ένα κάρο, αλλά τώρα δεν το έχουμε μαζί μας. Είναι βαρύ, δεν μπορούμε να το φέρουμε. Ο κόσμος σας δίνει? Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ βοηθάει. Όσο μπορεί το καλαμπάκι βοηθάει. Δόξα τω Θεώ, βοηθάει το καλαμπάκι. Και σε αυγά και σε χρήματα και παντού στις εκδηλώσεις.